Θυμηθήκαμε λοιπόν την οντισιόν της και είναι μαζί μας η Εύα Ανδρέου. Συνδεόμαστε μαζί της, είναι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Έτσι, καλημέρα, είναι. Καλημέρα. 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 Είσαι στην Κύπρο. Είμαι στην Κύπρο. Ωραία. Είμαι πίσω στην Κύπρο. Εύα μου, να σου πω ότι είσαι πανέμορφη. Έχεις ένα υπέροχο κορμί. Ένα υπέροχο μαλλί. Ευχαριστώ να πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Και θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν είδες το επεισόδιο με την οντισιόν σου. Ήταν ανάμειχτα. Ήμουν φουλ αγχωμένη. Λες και θα το έκανα πρώτη φορά. Λες και εκείνη τη στιγμή πήγαινε. Όχι ότι είχα πάει. Το ξαναέζησες από την αρχή, ε. Ναι, σίγουρα επειδή είχαν γίνει διάφορα, είχα μείνει αρκετή ώρα μέσα, δεν ήξερα ακριβώς τι θα δείξει. Ήταν ανάμειχτα τα συναισθήματα. Ειλικρινά, προσωπικά εμένα δεν μου πολύ άρεσα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Εύα μου, όλοι να ξέρεις που είδαμε το επεισόδιο, όταν είπες ότι δεν θα το έκανα ποτέ, σκεφτήκαμε και είπαμε, αχ, γιατί το είπε, αφού αυτό που σε πήγε. Όχι, αυτό δεν θα το άλλαζα. Αλήθεια, λες. Συγγνώμη. Ειλικρινά τώρα. Είμαι η Μέρη, καλημέρα. ειλικρινά, έρχεται μια εταιρεία πολύ μεγάλη και σου λέει ότι σου δίνω 500.000 ευρώ για να ξυρίσεις το μαλλί σου, το οποίο το μαλλί είναι μαλλί, το βάφουμε, το αλλάζουμε, βγαίνει, μπαίνει εξτέ, μπαίνει περούκα, βγαίνει περούκα. Δεν θα το έκανες. Είσαι σίγουρη. Εδώ έχασε το GPM. Εγώ Εύα, να σου πω κάτι. Εγώ είναι ένας λόγος που μου άρεσε και με κέρδισες και ένας λόγος που συμφώνησα και με τη Χατζιμπαντέλη. Γιατί διχάστηκα λίγο μέσα μου, αλλά μου άρεσε εν τέλει που είπες ότι είναι η ταυτότητά μου και είναι κάτι το οποίο ακόμα και να χάσω μια δουλειά, θα υπάρχουν άλλες δουλειές, θα πάρω. Και είναι κάτι που πατάς πόδι και λες, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου άρεσε σε σένα και το εκτίμησα. Αν όμως γύρναγες στον χρόνο πίσω, δεν θα τα άλλαζες. Είναι ένα άλλο άκρο. Είναι άκρο. Η δική σου τι σου είπανε. Να το κόψω, να το βάψω. Η αλήθεια είναι. Έχεις πέντε αδέρφια, έτσι δεν είναι. Πες μου τι σου είπαν όλοι. και τα πέντε αδέρφια και οι γονείς σου. Λοιπόν, μου είπαν, βασικά ήταν μαζί μου, δεν έδειξαν αντίρρηση σε αυτό. Μου είπανε ότι καλά έκανα αυτό. Ωστόσο, Εύα, να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ βλέπω GNTM από την πρώτη φορά. Προσπαθώ να μάθω πράγματα. Ήξερες όμως, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ ήξερα ότι αν το έλεγες, υπήρχε θέμα. Εκτιμώ την ειλικρινιά σου, αλλά δεν ήξερες μέσα σου να πεις ότι ρε παιδί μου, ας πω και εγώ θα το έκανα, αφού η πρόθεση είναι που μετράει. Αυτό θέλω να δουν. Και αν έρθει η στιγμή να γύρει, το βλέπω και αν δεν παίζα πιο διπλωματικά, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα στο γυρίσουν. Δηλαδή, εγώ είχα σκεφτεί κιόλας ότι. Βασικά, μόνο που το σκέφτομαι, η απάντηση είναι η ίδια μέσα στο μυαλό μου. Αλλά όταν, ξέρεις, έχω πάρει και άλλες γνώμες τώρα που το έδειξε, μου έχει μιλήσει κόσμος, ο οποίος μου είπε, ήσουν πολύ απόλυτη, ίσως το παίζεις λίγο πιο διπλωματικά, ναι. Κτλ. Κτλ. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε, αλλά το... Μπορεί όμως να έδειχνα ότι δεν το εκτιμώ αυτό που έχω. Α, πολύ σωστό γι' αυτό. Εγώ εκτιμώ το σθένο σου, αλλά πάρα πολύ. Και μου αρέσουν και οι δυναμικοί άνθρωποι. Και καταλαβαίνω και τι είπε η Σοφία Χατζηπαντελή. Απ' την άλλη, όμως, τα μοντέλα έχουμε, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι, μπαίνουν σε μια διαδικασία εύπλαστα. Να είναι εύπλαστα και να αλλάζουν ανάλογα με την δουλειά που κλείνουν, ανάλογα με το σχεδιαστή που έχουν απέναντί τους. Οπότε μπορώ να καταλάβω τη θέση απόλυτα των κριτών. Και επίσης, εγώ δεν μπορώ έχω να υπάρξει. Ναι. Έχω υπάρξει σε δουλειά. Ναι. Η οποία λόγω του ότι έκαναν όλα τα μοντέλα το ίδιο make-up, το ίδιο hairstyle κτλ. Μου είχαν ισιώσει το μαλλί. Ναι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Αλλά είχε εκεί άτομο το οποίο θα έδειχνε τα ρούχα του πάνω σε μένα. Και πραγματικά ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα γιατί μου ισιώσαν το μαλλί. Ήθελε φουλ το σγουρό. Ναι. Γενικά οι δουλειές που με κλείνουν είναι φουλ. Περισσότερο για το μαλλί μου. Οπότε χτυπήσανε στο ευαίσθητο. Έχω φούλα πύχηση εκεί. Χτυπήσανε στο ευαίσθητο. Εγώ θεωρώ ότι είναι η στιγμή. Θεωρώ ότι είναι καθοριστική στιγμή στον χώρο της μόδας, γιατί βλέπουμε τη σύγκρουση παλαιότερων αντιλήψεων με τη νέα γενιά που έρχεται και σου λέει ότι δεν θα κάνω τι μου λένε, πατάω και λίγο πόδι και νομίζω ότι αυτό, Εύα, σιγά σιγά, επειδή ξέρω ότι το κατάλαβα, δηλαδή ότι θες να ασχοληθείς σοβαρά, θα σου βγει σε καλό. Όταν είσαι στην αρχή, πρέπει να ακούς κιόλας.
Δεν είναι πατάω-πόδι, δεν είπε ποτέ ότι δεν είναι διαθέσιμη να κάνει πράγματα και να αλλάξει, αλλά αυτό ήταν μια ριζική αλλαγή και σου λέει αυτό είναι η ταυτότητά μου. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που θα υιοθετήσουν και άλλα μοντέλα. Μα είπαν αν θα ήταν εν δυνάμει μια τέτοια αντίστοιχη κατάσταση. Που είπε και η Βίκυ Καγιά ότι το πιο λογικό είναι να μην πειράξουν τα μαλλιά σου γιατί το βλέπουμε ότι είναι το χαρακτηριστικό σου. Εγώ θα ήθελα να μάθω από τον κόσμο τι μηνύματα πήρε, γιατί νομίζω ότι είσαι από τι παίκτριε που έκαναν πάρα πολύ αίσθηση και από την πρώτη στιγμή φαντάζομαι ότι ακόμα και αυτό το επεισόδιο με τα όχι. Νομίζω ότι τράβηξες πολύ κόσμο να σου στείλει μήνυμα. Πάρα πολύ. Δεν το περίμενα με τίποτα, πραγματικά. Εντάξει, ήξερα ότι θα υπάρξει κάποια απήχηση ως ένα σημείο, είναι φυσιολογικό. Αλλά πραγματικά καθημερινά, μέχρι και σήμερα, ενώ έχει σχεδόν μια εβδομάδα που έδειξε το επεισόδιο, παίρνω ακόμη μηνύματα υποστήριξης στο full. Είναι από τα 100, ας πούμε, τα 2-3 να είναι... ότι ξέρεις, έκανες κάποιο λάθος, αλλά μείνε όπως είσαι. Ναι. Το θέμα είναι ότι το υποστηρίζεις και ότι νιώθεις εσύ καλά. Και να σου πω, επειδή είμαι ένα άτομο που έχω περάσει από πάρα πολλές οντισιόν και έχω φάει και πάρα πολλές απορρίψεις, το πιο έτσι, σοφό που έχω κρατήσει που μου έχουν πει σε κριτική επιτροπή στο Fame Story τότε, παιδιά, όταν με απορρίψανε, άτομο από την κριτική επιτροπή μου λέει: επειδή σε απορρίψαμε εμείς τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν κάνεις και ότι δεν θα προχωρήσεις. Απλά φυσικά, δεν κάνεις για μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Οπότε εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πας πάρα πολύ μακριά. Είσαι μια κούκλα. Έτσι κι αλλιώς έχεις μπει στα πράγματα, δηλαδή είσαι ήδη στο modeling και σου ευχόμαστε να πας και στο εξωτερικό και να κάνεις και τις δουλειές των ονείρων σου με μεγάλους σχεδιαστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Θέλετε να ρωτήσετε ό,τι καλύτερο, μέσα από την καρδιά μου, είσαι μια κουκλάρα. Εντάξει, το κορμί σου δεν υπάρχει, το μαλλί σου δεν υπάρχει, το πρόσωπό σου δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι τώρα. Έχουμε... Η προσωπικότητα δεν υπάρχει. Εγώ, Εύα μου, θέλω να σε κλείσουμε για να σου πω ότι αυτό που με κέρδισε. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις. Όπως λέει και το τραγουδάκι. Και θα έχεις ένα λαμπρό μέλλον. Σε καμαρώνω γι' αυτό. Μπράβο σου, πολλά φιλιά στην Κύπρο. Ο παππούς Ετεοκλής μίλησε. Ο παππούς Ετεοκλής μίλησε τώρα. Την ευχή μου, εντάξει, παιδί μου. Να πούμε ότι μας βλέπουν και στην Κύπρο, έτσι. Στο Μέγκα και μας βλέπουν live και στην Κύπρο. Μπράβο. Πολλά φιλιά στην Κύπρο. Γεια σου, Εύα μου, γεια σου. Καλή συνέχεια.